ξέρεις κάθε φορά που έρχεσαι λίγο έτσι πιο σεξι και τα λοιπά, ότι έτσι υπάρχει ένας ενθουσιασμός, ναι, γίνεται, ναι, κάτι. Μια αναστάτηση. Σελένη μου, λοιπόν, ναι, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω να συναντήσω στο στούντιο ηχογράφησης το φίλο μου τον Νικόχριστο του The Voice. Ήταν και δικό του το κομμάτι. Μάλιστα. Στον οποίο έχω δώσει στίχους προμημονεύτων ετών και του έχω πει: κάνε κάτι, βρε παιδί. Αλήθεια, όμως. Ναι, αυτό. Ναι, 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 βέβαια. Αλήθεια. Δεν έχει κάνει κάτι. Τώρα έκανε, γι' αυτό πάω εκεί να μου. Εάτε, μπράβο! Ναι. Μα πολύ τάλαντη. Πόσο θα κάνεις πια. Και πηγαίνεις λοιπόν έτσι. Πηγαίνω... Θες να μας πεις κάτι για το look και... περισσότερο στα κορίτσια, ναι. Μετά θα πάμε και για ένα ποτάκι. Α. Μετά το στούντιο για να το χαρούμε ότι επιτέλους ενορχίστρωσε στίχους μου και τους έντισε έτσι όμορφα με τη φωνή του. Λοιπόν, κορίτσια μου, εγώ. Αυτά είναι ρούχα της γκαρνταρόμπας μου. Είναι όλα από διαφορετικά vintage μαγαζιά που υπάρχουν δηλαδή στην Αθήνα. Αυτά. Αυτά. Πες μας, Χριστιανά, το 3 αυτό το ωραίο. Πώς το δικαιολογείς? Δεν ξέρω αν αξίζει να μιλήσω. Γιατί? Πραγματικά. Γιατί γενικότερα όταν λέω την άποψή μου σε κάποιες κοπέλες, τώρα στη Σελένη συγκεκριμένα, είναι σαν να μην θέλω να την ακούσω, να μην τη δέχονται, υπάρχει έντονη συμπεριφορά απέναντί μου και δεν έχω όρεξη για αυτό το πράγμα. Τι συμπεριφορά δηλαδή υπάρχει? Αφού δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει. Δεν αρμόζει, αυτό. Δεν μ' αρέσει να μου μιλάνε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε δεν θέλω να πω κάτι. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο αντικειμενική γίνεται με τη βαθμολογία. Δεν καταλαβαίνω σε τι πράγμα αναφέρει. Νομίζω ξέρεις πολύ καλά. Όχι, δεν γνωρίζω αυτό. Ξέρεις πολύ καλά. Όχι, δεν γνωρίζω. Για κάτι που έγινε στο πλατό off camera. Α, εντάξει, καλά. Έγινε. Και λοιπόν, όχι μόνο αυτή τη φορά, γενικά, ναι, ήδη αρχίζεις, δεν μ' αρέσει, ναι, ο τρόπος σου. Όχι, εσύ αρχίζεις, ο δικός σου τρόπος δεν μ' αρέσει. Θα σε παρακαλέσω εγώ να μου ζητήσεις συγγνώμη. Θα σε παρακαλέσω να μου ζητήσεις συγγνώμη, να με σέβεσαι, δεν με σέβεσαι, επανειλημμένα δεν με σέβεσαι και τώρα αναφέρεις και κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και είναι στο μυαλό σου. Και το έβγαλες στο μυαλό σου, δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Λες κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ούτε εγώ ούτε τηλεθεατές και όλο αυτό δημιουργεί μια περίεργη και ασαφή εικόνα. Δεν θέλω να το συνεχίσω, διότι εντάξει, πριν μήπως υπήρχε δεν έπρεπε μια να το ξεκινήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το θέμα είναι ότι δεν έχουν δει τη Σελένη να σου συμπεριφέρεται, ναι, άσχημα. Απλά έτσι νιώθω. Δεν ξέρω τι φαίνεται στον κόσμο. Απλά νιώθω ότι δεν μπορώ να της πω τη γνώμη μου, ό,τι και να της πω θα μου φωνάξει και δεν νιώθω καλά να της εσύ μιλήσω. Εσύ με βρίζεις, μου φωνάζεις, με προσβάλλεις ηθελημένα, συνειδητά, επανειλημμένα. Έχω προσβληθεί πάρα πολύ. Ειλικρινά, κανένας άνθρωπος δεν με έχει βρήσει όπως με έχεις βρήσει εσύ. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο, ειλικρινά. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρεις πίσω ό,τι έχεις πει για μένα. Αν έχεις τώρα την ελάχιστη ευτυχία να αναγνωρίσεις τα λάθη σου, εγώ πίσω δεν σου μιλάω, δεν ασχολούμαι ποτέ μαζί σου και με καμία που δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ. Μου κάνει συνέχεια απρόκλητες επιθέσεις προκειμένου να θεωρηθείς μόνη σου θύμα. Θυματοποίησε γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας σου, αυτή είναι η τάση σου, αυτός είναι ο τρόπο σου να υπάρξεις, δεν ξέρω πού υπάρχεις έτσι, εφόσον θες εσύ να υπάρξεις παρόλα αυτά είναι δικαίωμά σου, με μένα αυτό το παιχνίδι θα το σταματήσεις εδώ, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, εκτός εάν πάμε αλλού μετά, έτσι, και θεωρήσω ας πούμε ότι όντως πιστεύεις τα ψέματα που λες, το οποίο ειλικρινά δεν ξέρω τι βαθμό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, γιατί υπάρχει χαρακτηρισμός, αλλά δεν θα ήθελα. Δηλαδή, αν πιστεύεις τα ψέματα που λες και έχεις μπει τόσο πολύ στο πετσί του ρόλου αυτού, θα σε παρακαλέσω τώρα να κάνεις πίσω, να σβήσεις αυτή την κακιά μηχανή και αυτό το πράγμα το πάρα πολύ άσχημο που κάνεις, δεν σου αρμόζει εσένα, σε αδική και κατόπιν όταν θα τα σκεφτείς αυτά σε μεταγενέστερο χρόνο, θα θυμώσεις με τον εαυτό σου. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Είναι η τελευταία φορά που με απευθύνεις το λόγο υποτιμητικά. Εγώ περίμενα να ακούσω την κριτική σου. Δεν σου είπα απολύτως τίποτα. Δεν σε μείωσα, δεν σε έβρισα ποτέ. Εγώ σε εκτιμώ για αυτό που είσαι παρόλα αυτά, αλλά θα σε παρακαλέσω από εδώ και μπρος να δείχνεις σεβασμό στο πρόσωπό μου όπως δείχνω εγώ. Δεν σου έχω κάνει απολύτως τίποτα. Είναι μάρτυρες όλα τα κορίτσια. Δεν σε έχω βρήσει ποτέ. Δεν σε έχω
ούτε προπυλακής. Εσύ με τον τρόπο σου μας κάνεις όλα αυτά. Μας κάνεις gaslighting. Θα σε παρακαλέσω εδώ να κλείσει αυτό προς το πρόσωπό μου, γιατί είμαι άνθρωπος. Μπορεί να είμαι 33 χρονών και να είσαι 20, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε ότι εγώ θα ανέχομαι τη συμπεριφορά σου και θα έχεις μόνιμα το προκάλημα του νεαρού της ηλικίας σου. Θα σε παρακαλέσω πραγματικά. Είναι η τελευταία φορά που σε παρακαλώ θερμά. Οπωσδήποτε θα απαντήσεις, με συγχωρείς, γιατί αυτά που είπες και εσύ επίσης είναι πολύ σοβαρά, Σελένη μου, και βλέπω και την ένταση. Για πάμε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος που λέει η Σελένη, δεν ξέρω τι εικόνα έχει στο μυαλό της που απευθύνεται. Δεν ισχύουν αυτά που λέει, δεν θέλω να δώσω επέκταση σε όλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Γενικότερα μου κάνει πόλεμο, αλλά δεν θέλω να πω σου κάτι κάνω άλλο. Πόλεμο. Η κρίση. Εσύ μου κάνει πόλεμο. Λοιπόν, άσε τους άλλους να έχουν κρίση λοιπόν για το ποιο κάνει πόλεμο σε ποιον. Εσύ και μου κάνει πόλεμο. Εγώ σε ποιον μιλάω. Άσε με να μιλήσω. Και εγώ με ηρεμία ευχαριστώ. Μιλάω απόλυτη. Μιλάω όμως, εγώ σε άκουσα. Ναι, ναι. Δεν ισχύουν αυτά που λες. Και σε παρακαλώ εγώ προσωπικά να μην λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για εμένα, όπως δεν το κάνω ούτε εγώ. Εγώ ανέφερα για πριν. Όχι, εσύ λες μόνιμα ψέματα. Που φώναζες μέσα στη μούρη μιας συμπαίκτριάς μου και σου είπα σε παρακαλώ με λοιπόν, τη σωρινά σου, δεν είναι όλα τώρα κατεβαίνω. Έγινε, τελείωσε. Όχι, λοιπόν, όχι, τελείωσε. Γιατί, η αλήθεια είναι. Αυτό δεν θα μου το ξανακάνεις. Αυτό αν είναι ενοχλή η αλήθεια, έλα πάμε. Σελένη. Σελένη, έλα εδώ. Λοιπόν, Σελένη, έλα μέσα, σε παρακαλώ, έλα μέσα. Τώρα θέλω να ηρεμήσουμε, έτσι. Αυτό ούτως ή άλλως ούτε μπορεί, κατά τη γνώμη μου, ούτε πρέπει να συνεχιστεί. Ναι. Το που έγινε. Θα συνεχίσουμε τώρα τη διαδικασία όπως την ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στην Εμιλία που έχει βάλει 3. Πάρα πολύ όμορφα όλα τα κομμάτια που έχεις βάλει, Σελένη μου, vintage, μου το είπες και πίσω. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις μπότες αυτές, με ενοχλούν και ειδικά αυτά τα bling-bling, δηλαδή που περπατάς και πάνε δεξιά-αριστερά, με ενοχλούν πάρα πολύ. Ίσως θα το ήθελα με ένα ωραίο παπουτσάκι, κλειστό μπαρέτα, δερμάτινο. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η τσάντα. Τσάντα. Όχι, θα ήθελα κάτι σε... ή φάκελο ή κάτι πιο μικρό, ξέρεις. Για την ιστορία είχα ετοιμάσει να φέρω τα παπούτσια της Όλγας, ευτυχώς που δεν τα έφερα. Όντως. Ναι, και αλήθεια. Και τα είχα κι εγώ για μια εμφάνιση και τελικά δεν πειράζει, τα φόρεσες πολύ ωραία. Τα φόρεσε η Όλγα. Και είναι καλύτερο αυτό. Ωραία, ναι. Α, είναι σαν εκείνη την τζαντούλα την Blue Jean. Όχι, δεν είναι. Θέλω να πω που την είχατε όλες. Η φάση είναι ότι τα έχω καιρό τα παπούτσια και περίμενα το σωστό look να τα βάλω. Και εγώ το ίδιο. Κάπως έτσι νομίζω όλοι. Ναι. Ωραία. 2,7 είναι ο μέσος όρος. Τώρα πηγαίνει στους κριτές, Ελένη μου. Λοιπόν, και ξεκινάω Στέλιος. Καλώς. Όλα καλά. Όλα καλά. Έγινε κάτι που θες να συζητήσουμε? Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, θα βάλω σε αυτό ένα τέλος, ότι δεν μου αρέσουν τα ψέματα. Ποιο είναι το ψέμα, γιατί εμείς δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Όχι, δεν είναι. Γενικώς. Με εγκαλεί η συμπαίκτριά μου για πράγματα τα οποία μάλλον συμβαίνουν μόνο στο μυαλό της, αλλά okay, εφόσον συμβαίνουν εκεί και τα πιστεύει εκείνη, ας μείνει εκείνη με τα ψεύδια αυτά, να κολυμπήσει σε αυτά. Εγώ δεν είναι. Οπότε εσύ λες, η θέση σου είναι ότι η Χριστιανά λέει κάποια ψέματα για κάτι που δεν έχει κανείς καταλάβει. Ναι. Okay. Ας βάλουμε μια τελεία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το κόκκινο καταρχάς, γιατί είχα μια ελπίδα όλες να έχετε άλλα χρώματα πλην του μαύρου, που θα ήταν η πρώτη σκέψη, ας πούμε, όταν ακούσε δερμάτινο. Και πιο απλοποιημένες φόρμες, σαν αυτή που φοράς εσύ, και πιο ανοιξιάτικες. Ναι. Για βγάλει να δούμε το μέσα. Ναι. Το κομμάτι αυτό, να πω και εγώ, το είχα καιρό και ήθελα. Το φλέρταρα αρκετό καιρό να το βάλω στο διαγωνισμό. Πολύ ωραίο το έχεις βάλει. Ωραίο και το δερμάτινο σετ από μέσα, τα δύο κομμάτια αυτά τα δερμάτινα. Είναι πολύ ωραία και ωραίο και το πουκάμισο. Μ' αρέσουν και τα μαλλιά σου με αυτή την εικόνα. Ευτυχώς που δεν έβαλες τα μπουτσιά της Όλγας. Ναι. Καθόλου δεν. Δεν μου πήγαιναν στο καθρέφτη. Καθόλου δεν πάνε. Ναι. Και εγώ διαφωνώ πάρα πολύ, όπως άκουσα πριν για τους συμπαίκτες σου, με τις μπότες. Δεν πάνε καθόλου. Όπως και η τσάντα. Είναι τα δύο στοιχεία που χαλάνε την εικόνα. Όλο το υπόλοιπο μου αρέσει πολύ. Θα ήθελα να δω. Ή θα ήθελα να το δω και χωρίς καλσό, να σου πω την αλήθεια, αυτό το look, για να είναι ακόμη πιο ανοιξιάτικο και να φοράς μια ανοιξιάτικη μπότα. Ή ένα flat, ή ένα sneaker, ή ακόμη και ένα πέδιλο, ακόμη και ένα χοντρό τακούνι.
Ναι, το δοκίμασα και χωρίς καλσόν. Τέλος πάντων, ακόμη δεν ήταν πολύ ωραίο σαν. Εννοείς επειδή δεν είσαι μαυρισμένη. Ναι, ναι. Ναι, okay. Υπάρχουν κρέμες, υπάρχουν χιλιαδιών. Μπορείτε λίγο να. Ναι. Να χρησιμοποιείτε για κάποιες κρέμες. Όχι να γλιστράτε όπως την Εμιλία που παντώνεται στην κρέμα και μετά. Κατάλαβα, ναι. 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 Αυτό. Το καλσόν. Οκ, okay, όχι ότι δεν φοριέται το καλσόν τώρα. Είναι ήθελε το πιο λεπτό κάτι, από όλα. Ήθελε κάτι πιο καλοκαιρινό σε παπούτσια και άλλου ύφους. Ένα πέδιλο. Ένα πέδιλο. Okay. Ιδανικά, ας πούμε, ναι, με χοντρό τακούνι. Και η τσάντα. Είναι χωρίς χαρακτήρα. Ναι, οκ. Okay. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προχωράμε τώρα, Δημήτρη. Σελένη μου. Ναι. Είναι ωραίο αυτό που έκανες που έφερες ένα χρώμα. Δέρμα, όπως είπε ο Στέλιος, εγώ θα προτιμούσα να δω και άλλα χρώματα και σε μπέζ, θα προτιμούσα να δω και άλλες υφές τύπου σουέ, τύπου καστόρινα, γιατί και αυτά δέρμα είναι. Και στο δικό σου look, επειδή το μαύρο γενικά είναι πολύ σκληρό σαν στοιχείο και οι μπότες πάνω από το γόνατο κάνουν πιο σκληρό το look, εγώ σαν Δημήτρης θα προτιμούσα όλο αυτό να έχει μια υφή σουέ ή καστόρινη, να τέριαζε με το folk το που κάμισε μέσα και να γίνει ένα μπόχο πολύ ωραίο. Απλά μου σκληραίνει το look η μπότα που το κάνει πιο σεξ από ό,τι πρέπει να είναι. Και όχι ότι δεν είσαι, είναι η μπότα που το κάνει πιο χειμωνιάτικο. Και πιο χειμωνιάτικο. Και πιο σκληρό. Εγώ θα προτιμούσα να σε δω με σουέτ και καστόρινα. Και αξεσουάρ και. Θα μπορούσα να κρατούσα μόνο το σακάκι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έκανες δεν είναι κακό. Είσαι και ένα ελεύθερο πνεύμα. Είμαι, ναι. Και εγώ αυτό που συζητούσα εδώ με τη φίλη μου την Λιάννα, ότι μάλλον εσύ περνάει κάνει περισσότερα πράγματα από αυτήν εδώ την κυρία. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο δηλαδή. Ναι. Γιατί εσύ γράφεις και στίχους. Θα γράψω κι εγώ, στο διάλειμμα. Θα γράψουμε παρέα. Θα κάνουμε ένα. Είσαι σίγουρη, δεν θα γράψεις μαζί μου. Θα βγει πολύ ωραίο. Δεν θα καταλάβεις πώς βγήκε ένα τραγούδι. Μια γέφυρα, ένα ρεφρέν. Δεν θα καταλάβεις εσύ τι γράφω είναι το θέμα. Τι λέω. Όλα έχουν νόημα. Όταν θες να έχουν νόημα. Θα το γράψουμε. Εγώ θέλω. Λοιπόν, πάμε τώρα να βαθμολογήσει η Λιάννα, αφού πει πρώτα, βέβαια, τι σκέφτεσαι. Να πω. Βέβαια. Τα έχουν πει όλοι εδώ οι φίλοι μου και συνάδελφοι, γιατί και εγώ συμφωνώ και με τις μπότες και με την τσάντα και για το χρώμα που είναι ωραίο που είναι κόκκινο. Θα ήθελα να δω και λίγο περισσότερο παραπάνω, αλλά πάλι καλά που το έφερες κιόλας, τουλάχιστον εσύ. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ γλυκό αυτό που έχεις κάνει, κάπως ρομαντικό. Μαλακό πολύ. Μαλακό, ναι. Και αυτό είναι το αγαπημένο με εμένα στο look σήμερα. Θα άλλαζα και εγώ όλα σου είπε ο Δημήτρης και ο Στέλιος. Και θα άλλαζα και το μακιγιάζ, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί σε κατεβάζει λίγο αυτό το κόκκινο και μετά όλο αχνό. Θα ήθελα λίγο gloss και λίγη φρεσκάδα. Ναι. Ευχαριστώ. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. 8,7 είναι τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Μπορείς να καθίσεις, Ελένη. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.